Το όραμα του να γίνει ξανά το επιμελητήριο ο Ναός του Κρητικού Επιχειρήν, περιέγραψε ο υποψήφιος πρόεδρος Μανώλης Κουμαντάκης, που διεκδικεί τα ηνία του επιμελητηρίου. Ο ίδιος προχώρησε σήμερα στην επίσημη πρώτη παρουσίαση της υποψηφιότητάς του εν ώψη των εκλογών για την ανάδειξη της νέας διοίκησης. Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας, τους στρατηγικούς στόχους μας και το όραμά μας που θέλουμε το επιμελητήριο να το αναβαθμίσουμε πάλι και να το κάνουμε ένα ναό του επιχειρήν. Ένα επιμελητήριο αποτελεσματικότερο, ένα επιμελητήριο που θα παράγει πολιτική και θα διεκδικεί την πολιτική αυτή. Ο ίδιος ως επικεφαλής του Συνδυασμού Επιμελητηριακό Άλμα έθεσε τους βασικούς άξονες του προγράμματός του, ενώ στάθηκε μεταξύ άλλων στην αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων, στην εποχή της ψηφιοποίησης του φορέα και στην εξωστρέφεια. Να μεταφράσουμε την αγωνία, τις αλλαγές που θα γίνουν στην οικονομία, την πραγματική οικονομία και τα θέματα της, να τα μετατρέψουμε σε πολιτικές και να δημιουργήσουμε δρόμους, έτσι, πώς μπορούμε να κάνουμε αυτές τις πολιτικές να γίνουν υλοποιήσιμες. Όπως περιγράφει, περίπου 100 δραστήριοι άνθρωποι απαρτίζουν το συνδυασμό του, ενώ κάλεσε παράλληλα τα μέλη να συμμετέχουν μαζικά στην εκλογική διαδικασία. Όλοι αυτοί είναι επιχειρηματίες της πραγματικής οικονομίας και έχουν όραμα στις επιχειρήσεις τους, άρα μπορούν να τις μεταφέρουν και στο επιμελητήριο, να κάνουμε ένα επιμελητήριο, όπως σας είπα προηγούμενα, οραματικό, δραστικό και αποτελεσματικό. Οι εκλογές για το επιμελητήριο Ηρακλείου αναμένεται να πραγματοποιηθούν τέλη Νοεμβρίου.